Η LG CES παρουσιάζει μια νέα σειρά smartphone, την ονομάζει Kane και αποτελεί πλέον τη μεσαία κατηγορία smartphone της εταιρείας, με premium χαρακτηριστικά που έρχονται από πιο ακριβές συσκευές της LG. Αρχικά αντιπροσωπεύεται από δύο μοντέλα, το K10 και το K7. Να δούμε αρχικά το K10, το οποίο σίγουρα μου θυμίζει το C2, με το γυαλιστερό πλαστικό μέρος, αποσπόμενο καπάκι. Η χαρακτηριστική εδώ διάταξη των πλήκτρων, αυξομοίωση ήχου, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής. Βέβαια, προτιμώ το κλασικό εδώ τρόπο της LG, διπλό tap στην οθόνη και για να την κλείσουμε και διπλό για να την ανοίξουμε. Είναι σίγουρα μια πολύ όμορφη συσκευή, αλλά μου αρέσει αρκετά εδώ πέρα το δέσιμο του γυαλιού με το υπόλοιπο σασί, το οποίο καπηλώνει και είναι πολύ πιο όμορφο στην αφή όταν κάνουμε αυτό το swipe. Το ίδιο ισχύει εδώ και στο πάνω μέρος. Είναι ελαφριά συσκευή, ενώ η οθόνη είναι στις 5,3 ίντσες με HD ανάλυση. Εσωτερικά υπάρχει τετραπύρνος επεξεργαστής στο 1,2 GHz και αυτονομία περίπου στη μία μέρα με την μπαταρία του 2300 mAh. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι στα 16 GB, μπορεί να επεκταθεί μέσω microSD κάρτας, ενώ να πούμε ότι τρέχει το Android 5.1.1 Lollipop. Δεν έχω παρατηρήσει κάποια καθυστέρηση. Εδώ κάποιες, θα έλεγα, κατά το άνοιγμα, αλλά πολύ μικρές καθυστερήσεις. Ενώ η κάμερα είναι στα 13 MP, πολύ καλές φωτογραφίες και η εμπρόστια κάμερα στα 5 MP. Και αυτό είναι το K7, το οποίο είναι μικρότερο σε διαστάσεις, βέβαια και σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μια οθόνη 5 ιντσών, πολύ πιο άνετο στο κράτημα. Στο θέμα της ποιότητας της κατασκευής, πρώτα απ' όλα για την εμφάνιση είναι η ίδια, ενώ εδώ τη βλέπουμε σε ένα διαφορετικό χρώμα, ενώ δεν έχει γυαλιστερό στο συγκεκριμένο χρώμα το πίσω μέρος, είναι matte επίστρωση και είναι αρκετά όμορφη και αυτή. Κάνει και εδώ πάλι το ίδιο με το γυαλί, την ίδια αίσθηση αφήνει, ενώ τρέχει και εδώ το Android 5.1.1 Lollipop με το πολύ όμορφο γραφικό interface της LG. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, είπαμε οθόνη 5 ιντσών, πέφτει αρκετά η ανάλυση, 854x480. Οι κάμερες εδώ και οι δύο είναι στα 5 MP, ελάχιστα πιο αργός ο τετραπύρνιος επεξεργαστής στο 1,1 GHz και ελάχιστα μικρότερη η μπαταρία. Και τα δύο μοντέλα, και το K10 και το K7, θα τα δούμε εδώ το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν ανακοινωθεί ότι θα κυκλοφορήσουν σύντομα και στη χώρα μας. Το μόνο που μένει να μάθουμε είναι η τιμή τους.